Το κτίριο του πρώην Ασαρκίου καταραίει και απειλεί τη σωματική ακαιρεότητα των εκατοντάδων πεζών που κινούνται κάτω από αυτό και στα πεζοδρόμια. Σοβάδε και πέτρε έπεφταν από τη στέγη του καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού λόγω τη δυνατή βροχόπτωση. Πρόκειται για ένα κτίριο που διαχρονικά αποτελεί σημείο αναφορά τόσο για την αρχιτεκτονική του όσο και για την ιστορία του. Φυσικά ο Δήμαρχο Ιωάννη Βλάχο που τότε έδινε μάχη στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου της 24 η Αυγούστου του 1928 για την αγορά του οικοπαίδου με στόχο την ανέργεια του Αρσακίου Μεγάρου, δεν μπορούσε να διανοηθεί τη σημερινή του κατάληξη. Το ίδιο ισχύει και για τον αρχιτέκτονα του Μεσοπολέμου, Αναστάσιο Μεταξά, που σχεδίασε το συγκεκριμένο κτίριο. Από όταν μεταφέρθηκε το Αρσάκιο Σχολείο στο νέο του κτίριο, η χρήση του απασχόλησε δεκάδε συνεδριάσει του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθησαν αποφάσει, σχεδιασμοί και άλλα, χωρί όμω ποτέ να υλοποιηθεί κάποια από αυτέ. Και έτσι, σήμερα το κτίριο δίνει την εικόνα του εγκαταλελειμμένου.